Πριν κάνουμε την κλήρωση, έχουμε τον κύριο Βουδούρη κοντά μας. Ο κύριος Βουδούρης είναι γιατρός, είναι παιδίατρος από το μητέρα. Γιατί υπάρχει ένα ζήτημα με δικά σας ερωτήματα πολλά. Και κύριε Βουδούρη, θα σας το θέσω ευθέως και αμέσως. Κάνουμε ρεπορτάζ και λέμε ένα παιδάκι ξαφνικά πέθανε. Μιλάω για τους ξαφνικούς θανάτους. Πήγε στο σχολείο, στη γυμναστική, από εδώ, από εκεί. Κάτι του συνέβη. Ή αρρώστησε πολύ. Το ερώτημά μου λοιπόν είναι, τι έλεγχο πρέπει να κάνει μια οικογένεια σε ένα παιδί που πάει στο σχολείο για να έχει το κεφάλι της ήσυχο ότι το παιδί της είναι υγιές. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Νομίζω ότι έχει αξία, όπως το λέτε, ο προληπτικός έλεγχος. Προληπτικός έλεγχος στα παιδιά, τι σημαίνει, εξετάσεις αίματος, σημαίνει ένας έλεγχος καρδιολογικός, έλεγχος στα μάτια, οδοντιατρικός έλεγχος. Δηλαδή, εν ώψη μιας καινούριας σχολικής χρονιάς, πρέπει να οργανωθεί η οικογένεια να κάνει τις προβλεπόμενες εξετάσεις. Όταν λέμε αιματολογικός έλεγχος, δεν λέμε γενικά και αόριστα. Θα πρέπει να γίνει μια γενική αίματος, να δούμε τις αποθήκες σιδήρου στο παιδί, αν χρειάζεται σίδηρο, αν χρειάζεται κάποια βιταμίνη συμπλήρωμα διατροφής, τη βιταμίνη D, τη βιταμίνη B12. Ελέγχουμε τη χοληστερίνη, που έχει βάση ο ευνίδιος και ξαφνικός θάνατος. Μήπως κρύβει κάποια υπερχοληστερινεμία και έχουμε αρτηριοσκλήρυνση. Και βεβαίως ελέγχουμε και το θυροειδή και κατά περίπτωση, ανάλογα με το παθολογικό υπόστρωμα του κάθε παιδιού ή της κάθε οικογένειας, ελέγχουμε και για κληρονομικές υπηρεσίες. Άρα λοιπόν, μία εξέταση αίματος βεβαίως, απαραίτητη με τα χαρακτηριστικά που είπατε. Και βεβαίως, και βεβαίως τα παιδιά που έχουν περάσει COVID ή όχι απλώς COVID, τα, που έχουν νοσήσει λίγο πιο σοβαρά, χρειάζεται πιο ειδικός έλεγχος. Ένας καρδιολογικός έλεγχος και βεβαίως πάντα πριν ξεκινήσει ένα σχολείο πρέπει να ελέγχουμε και τα μάτια των παιδιών και στον οδοντίατρο. Εντάξει, για να δούμε πρώτα απ' όλα τα πιο βαριά, να το πω απλά, λέτε μια αιματολογική με τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε. Ένα καρδιογράφημα, και το λέω έτσι γιατί ειδικά τα παιδιά που είναι και στα σχολεία, που ασχολούνται και με τη γυμναστική πιο πολύ, που είναι σε αθλήματα, τα θεωρούν τυπικές εξετάσεις αυτά. Σου λέει, πάω στο γιατρό να μου υπογράψει ένα. Και καρδιογράφημα και τρίπλεξ καρδιάς ενδεχομένως, σε ένα υπέρηχο καρδιάς. Αν λοιπόν μια οικογένεια κάνει αυτά, δηλαδή κάνει αυτό το κύκλο των αιματολογικών, κάνει αυτό το καρδιογράφημα και. Τι άλλο μας είπατε, ποια είναι η τρίτη εξέταση? Είναι η φεριτίνη, η αποθήκη σιδήρου δηλαδή. Ναι. Να δούμε τις βιταμίνες μας, να δούμε τη χοληστερίνη και το θυροειδή. Σαν βάση λέμε. Αυτά υπάρχουν λοιπόν, και άλλες εξετάσεις. Αν τα κάνει μια οικογένεια στο παιδί ή τα παιδιά της, έχει το κεφάλι της ήσυχο. Είμαστε καλυμμένοι σε κατά 99% ότι έχουμε μια βάση καλή, ένα υπόστρωμα καλό. Πολύ σοβαρό. Να ρωτήσω και κάτι άλλο τώρα, γιατρέ μου, από την εμπειρία σας. Πόσες οικογένειες το κάνουν αυτό στα παιδιά τους? Κοιτάξτε, οι περισσότερες οικογένειες που παρακολουθούνται από παιδιάτρους το κάνουν. Μπράβο. Πολύ ελπιδοφόρο. Πάντα μέσα, και μέσα από τα συστήματα υγείας, κρατικά ή δημόσια, οι παιδίατροι στα παιδιά μεταξύ πρώτου δευτέρου έτους και μετά κάθε 2 χρόνια κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο. Και στα πρόωρα παιδιά, στο εξάμεινο πάντα κάνουμε ένα προληπτικό έλεγχο. Αυτό τον έλεγχο που λέτε τώρα. Που παρακολουθούν τα παιδιά τους. Με τις εξετάσεις και βεβαίως και τα μάτια και τα δόντια που έχουν άλλη αξία και αυτές απαραίτητες είναι. Πρέπει να το κάνει κάθε χρόνο το παιδί που πάει σχολείο? Κάθε 2 χρόνια. Κάθε 2 χρόνια, εκτός αν υπάρχει κάποιο παθολογικό υπόστρωμα, οπότε πάμε στο χρόνο. Λοιπόν. Θα σας ευχαριστήσω πολύ. Και βεβαίως, έχει σημασία και ο εμβολιασμός. Καλά, δεν το συζητάμε. Σε αυτή τη φάση, τι να λέμε. Να ανοίξουν τα βιβλία, τα βιβλιάρια των παιδιών, να δούνε που έχουν καθυστερήσει στα εμβόλια. Λόγω COVID έχουν πάει πίσω, είτε γιατί ασθένησαν, είτε γιατί προγραμμάτισαν τον εμβολιασμό το COVID και κάποια άλλα εμβόλια έχουν πάει πίσω. Η διατροφή έχει αξία, ενώ της νέας σχολικής χρονιάς η οργάνωση του πρωινού με σωστή διατροφή. Έχει αξία επίσης οι εξωσχολικές δραστηριότητες, αθλητισμός, πνευματικές εξωσχολικές δραστηριότητες και βεβαίως το πιο σημαντικό, να αφιερωθεί ποιοτικός και σωστός χρόνος
στα παιδιά μας, να τα αγκαλιάσουμε. Μην πω να ότι αυτό που είναι το πιο ανέξοδο είναι και το πιο δύσκολο και το πιο ακριβώς μεγάλο ζητούμενο. Γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Ωραίος λόγος, απλώς έτσι για να τα θυμόμαστε, να τα καταλαβαίνουμε.